Σε μια δήλωση που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, προχώρησε από την Ισλανδία, όπου βρέθηκε για τη συζήτηση στρογγυλή τραπέζη στην 4η Σύνοδο του Συμβουλίου τη Ευρώπη, η πρόεδρο τη Δημοκρατία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η πρόεδρο τη Δημοκρατία ζήτησε από την Ευρώπη να συμπαρασταθεί και να προασπίσει τη δημοκρατία στην Ουκρανία. Αλλά για τα όσα διέπραξαν οι Αλβανοί στι πρόσφατε δημοτικέ εκλογέ, με τη σύλληψη και καταδίκη του Φρέντι Μπελέρη δεν έκανε καμία αναφορά και δεν ζήτησε καμία ευρωπαϊκή παρέμβαση. Αντίθετα ζητάει παρέμβαση για την Ουκρανία. Όπως είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Σακελαροπούλου, τέλος η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνο σε επίθεση στην κυριαρχία αυτής της χώρας, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου ερωτήματος. Κατά πόσο η παγκόσμια διάβρωση της δημοκρατίας θα συνεχιστεί ανεξέλεγκτα ο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπη έχει προειδοποιήσει για μια δημοκρατική οπισθοδρόμηση. Αυταρχικά και λαϊκιστικά καθεστώτα αμφισβητούν με τοπικά τα πολιτικά μα θεμέλια και το κράτο δικαίου. Οι διαδοχικέ κρίσει επέτρεψαν την ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας έναντι της νομοθετική. Η ελευθερία τη έκφραση και η ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη υπονομεύονται διαρκώ το όνομα τη αρχή τη πλειοψηφία.